το τηλεοπτικό ρεπορτάζ σήμερα, τι να κάνω. Έδωσες και εσύ, έχεις τις δικές σου πηγές και είναι και πολύ καλές. Τώρα όμως εγώ σας έχω. Χαμούλης γίνεται στο σπίτι του GNTM. Παιδιά, μπαίνουν τρία νέα κορίτσια. Θα σας πω ποια είναι αργότερα. Θα πεις και τα καινούργια τρία σήμερα. Βεβαίως. Άρα θα συμπληρώσουμε και το δεκάδα. Δεν σου το υποσχέθηκα χθες. Να θυμηθούμε τα 9 τα χθεσινά και να δούμε ποια θα είναι. Πάμε να κάνουμε επανάληψη. Λοιπόν, η 9... Γιατί η επανάληψη μήτυρ, πώς το λένε. Πάσης μαθήσεως. Λοιπόν, η πρώτη είναι η Κωνσταντίνα Φλόρου, το κορίτσι που μόλις είδαμε. Η δεύτερη είναι η Ασημίνα Χαρίτου. Ναι. Η τρίτη είναι η Κέισι. Να δούμε και την Κέισι. Θα αργήσουμε, πες τα σύντομα. Είναι αυτή με το μαγιό που σου άρεσε. Η τέταρτη η Άννα Μαρία Ηλιάδου. Ναι. Η πέμπτη η Άννα Χατζή. Η Κάτια Ταραμπάνκο. Η Χαρά Παπά. Η Μαρία Μιχαλοπούλου. Και η Ήλντα Κρόνη που είναι κάτω δεξιά που είχαμε πει ότι εμένα είναι. Εμένα η δεύτερη, μου αρέσει και η τελευταία, σας είπα. Χθες. Όχι, σου άρεσε και η Κέισι. Εγώ το θυμάμαι. Που φορούσε είναι. Το πορτοκαλί μπικίνι. Α, ναι, γιατί την είδαμε με ολόσωμο. Σωστά. Είναι πάνω αριστερά η Κέισι, έτσι όπως το βλέπουμε. Λοιπόν. Θέλετε τώρα να αποκαλύψουμε ποια είναι τα τρία κορίτσια που ξαναμπαίνουν στο σπίτι, διότι αυτές ήταν μέσα, φύγανε, αποχώρησαν και τώρα ξαναμπαίνουν και έχουν γίνει έξελες οι άλλες. Και θα δούμε κάτι μαλλιοτραβήματα. Δηλαδή. Ναι, μοναδικά. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Εμμανουέλα. Και οι άλλες μέσα τώρα. Ξεκινάμε με την Εμμανουέλα Μαρία Μάινα. Αυτό είναι πολύ ωραίο κορίτσι, Θεσσαλονικιά, φίλη μου. Ναι. Αλήθεια, κολλητή σου. Όχι κολλητή μου, ωραία, με τον κοπέρα. Άντρα της που είναι παντρεμένη, είναι το κορίτσι που παντρεύτηκε στα 20, του τη λέω μόλις πόσο μικρό παντρεύτηκε. Ναι. Και ο σύζυγος σε πέντε. Και γιατί την αφήνει και τα λοιπά. Πολύ ωραίο στυλ. Πολύ ωραία πόδια έχει αυτή. Πολύ ωραία κορίτσι, παιδιά είναι. Ποδάρες. Καθόλου πολύ όμορφη είναι. Ο Χρήστος σκέφτηκε καλά να την αφήσει να πάει εκεί. Το είπαμε. Μαύρε, σπάτια μου. Και θες να παντρευτείς και τη... Δεύτερη. Τι πάθετε, μωρά, για μιξοκλέτο. Ο Δημήτρη μου. Ότι... Θες να μας το συνεχίσει τη σκέψη σου, Άγχο, Δημήτρη μου, τι. Δηλαδή, σώνει και καλά. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε τώρα, μη μαλώνετε. Πάμε στη δεύτερη, που είναι η Πόπη Γαλέτσα. 29 ετών, αποχώρησε στην πρώτη δοκιμασία. Α, μεγαλούτσικη αυτή. Και για είχε... μοντέλο εννοώ με μεγαλούτσικη. Ναι, και είχε λέει άσχημα. Για μοντέλο, βρε, λέει. Μα μου είπατε ότι μέχρι 28 πάνε, άρα μου λέγατε ψέματα. Θέλω λίγο ένα για μοντέλο. Κάνει κανένα καριέρα 28 μοντέλο, 29. Γιατί τα γονίδια σου μπορεί να είναι καλά και να μην φαίνεσαι ότι. Ποια μωρέ κάνει, παιδιά. Και 30 χρόνια δεν ξεκινά. Την Νόμη είναι 50, παιδιά. Η Νόμη είναι 50, όπως βλέπει για το Super Top Model. Αυτή θα γίνει το Super Top Model. Η Νόμη ξεκίνησε όταν ήταν 15, ας πούμε. Για φαίνεται αυτό το κορίτσι για 29 χρονών. Αυτό τη είχαν πει κιόλα στη μάνα. Θα είναι μεγάλο πράγμα, αλλά άντε τώρα. Επίσης οι καριέρες πια. Οι καριέρες δεν διαρκούν 10 χρόνια. Έγινε Top Model. Γιατί. Έτσι, γιατί τώρα θα έλεγα και εγώ κάτι εντυπωσιακό. Για το δικό μου σώμα δεν πάω για το μόνο. Όχι, γιατί. Όχι, συγκεκριμένα έχει ωραίο σώμα. Μην μπερδευτούμε τώρα. Δεν έχει ωραίο σώμα. Έχει. Ωραίο είναι σώμα, το μαγιό αυτό. Και ωραίο πρόσωπο έχει. Θα έγινε τραγουδιστή αυτή. Θα έγινε. Αυτό τι σχέση έχει με το θέμα μας. Λοιπόν, και η τρίτη κοπέλα είναι η Ελευθερία Καρναβά, 20 ετών. Είναι αυτή που πήρε τον Golden Pass και πέρασε. Αυτή βγήκε και ξαναγυρίζει τώρα. Και ξαναγυρίζει. Όπου θα έχουν γίνει έξι. Αυτή τώρα δηλαδή είναι... Ναι. Έλα, είναι πολύ γλυκιά. Ναι, γιατί βγήκε καταρχήν από τα νεύρα της και μετά το ξανασκέφτηκε. Αυτή πήρε Golden Pass, δηλαδή πέρασε μέσα στο σπίτι χωρίς να κάνει καμία δοκιμασία. Παρόλο που ίδια δέχτηκε να κάνει μετά, αλλά οι άλλες έγιναν έξαλλες. Λοιπόν, αυτά τα τρία κορίτσια τώρα ξαναμπαίνουν. Η 9. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Είναι Παρασκευή. Σταμάτα, γιατί η Ραμόνα δεν έχει πια κόντρες, έχεις μόνο εσύ. Από τα 12 κορίτσια. Υπάρχει κάποια που να τη βλέπετε και να πέσετε κάτω από την ομορφιά της. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει και η Κάτια Ταραμπάνκο για μένα είναι πάρα πολύ όμορφη. Η Κάτια Ταραμπάνκο θεωρώ ότι είναι η πιο ωραία από όλες. Με τις άλλες δεν παθαίνω. Η Κάτια Ταραμπάνκο. Και η Κέι. Είναι πολλά υποσχόμενα. Είναι σουμένη. Ναι, Ταραμπάνκο. Θα την πάρει ο Ανδρουλάκης για νέο ρόλο. Από πού είναι.